Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τελευταία μέρα στον Ιούνιο του 2021, 30 σήμερα και ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Και επίσημα η απόφαση του ΣΤΕ για τα αρχαία στο σταθμό Βενιζέλου της Μετρό Κλιμάκια του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε το χώρο. Αναστάτωση στο χώρο της εστίασης. Μεικτούς θέλουν οι επιχειρηματίες στους περισσότερους κλειστούς χώρους. Χρυσές δουλειές κάνουν οι επιτίδιοι. Στη Χαριλάου συνεχίζουν να κλέβουν τα φόμολα. Πουλάνε τον μπρούτζο και το χαλκό. Ο ΕΟΔΗ, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στη χώρα μας είναι 633. Διενεργήθηκαν 38.656 τεστ ανίχνευσης, 315 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, 31 και πάλι στη Θεσσαλονίκη, 2 στην Ιμαθία, 2 στο Κιλκής, από 1 σε Πέλα, Πιερία, Σέρες και 3 στη Χαλκιδική. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 196, κάτω από 200 μετά από πάρα πολύ καιρό. Η διάμεση ηλικία τους στα 66 έτη και το 83,2% έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα. Οι νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία της Επικράτειας ήταν 37, ενώ οι νέες απώλειες λόγω επιπλοκών από τον κορονοϊό 11. Από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.706 θάνατοι στη χώρα μας. Το 95,2% των θανόντων είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Σειρά επαφών είχε σήμερα στη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Η κυρία Σακελαροπούλου, μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε το πρωί στον Φάρο του Κόσμου, συναντήθηκε στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα. Καλώς ορίσατε στο σπίτι σας. Η Εκκλησία είναι το σπίτι όλων μας. Ελάτε. Με αυτά τα λόγια υποδέχθηκε την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως Βαρνάβας, στο Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων, ο Φάρος του Κόσμου στον Δενδροπόταμο, που έφτασε λίγο πριν τις 11 το πρωί. Ο κύριος Βαρνάβας, απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, σημείωσε πως η Εκκλησία είναι το σπίτι όλων μας. Την κυρία Σακελαροπούλου υποδέχθηκαν μαζί με τον Σεβασμιότατο, ο πατήρ Αθηναγόρας και ο δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ενώ ένα κοριτσάκι από το κέντρο της προσέφερε μια ανθοδέσμη. Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, όπου και ξαναγήθηκε στη φωτογραφική έκθεση για τη συνοικία των εξοχών που φιλοξενείται στο Φουαγέ. Στη συνέχεια, συναντήθηκε και με τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Την αντίθεσή του στη σχεδιαζόμενη απόσπαση των αρχαιοτήτων από τον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης εξέφρασαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που επισκέφθηκαν σήμερα το εργοτάξιο. Οι βουλευτές του κόμματος κατηγόρησαν την κυβέρνηση τόσο για το θέμα του αρχαιολογικού ευρήματος, το οποίο αποτελεί ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, όσο και για τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση του έργου του Μετρό, τονίζοντας πως η προηγούμενη κυβέρνηση είχε δρομολογημένη λύση που διασφάλιζε στο ακέραιο και τα δύο σοβαρά θέματα. Επίσκεψη στον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα το μεσημέρι κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το κλιμάκιο αποτελούνταν από την τομεάρχησα του Τμήματος Πολιτισμού, βουλευτή Ιάννα Γνωστοπούλου, τον τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών, βουλευτή Νίκο Παπά, τους βουλευτές Α Θεσσαλονίκης Χρήστο Γιαννούλη, Κατερίνα Νατοπούλου και Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, καθώς και άλλα στελέχη του κόμματος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μόνη βεβαιότητα που υπάρχει είναι η έγερση αξιώσεων εκ μέρους του αναδόχου λόγω των καθυστερήσεων. Αρχαιολόγος ξενάγησε και ενημέρωσε τα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που επισκέφτηκαν τις αρχαιότητες που έχουν βρεθεί στο σημείο για τη σπουδαιότητα, την ιστορική και πολιτιστική τους αξία. Είναι εκπληκτικό πώς βλέπουμε τη συνέχεια, επάνω οι εμπορικοί δρόμοι και από κάτω οι ίδιοι εμπορικοί δρόμοι. Αυτό δεν το έχουμε ούτε στην Κωνσταντινούπολη, ούτε καν στην Κωνσταντινούπολη. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αφού εξέφρασαν το θαυμασμό τους για τα ευρήματα, τόνισαν την αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη από την κυβέρνηση και τη διοίκηση του Αττικού Μετρό απόσπαση των αρχαιοτήτων. Όπως τόνισαν χαρακτηριστικά, οι αρχαιότητες πρέπει να παραμείνουν κατά χώραν, συμπληρώνοντας πως εφόσον αποσπαστούν, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταστροφής τους.
Παράλληλα, επισήμαναν ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε δρομολογήσει λύση που διασφάλιζε τόσο την παραμονή των ευρημάτων, όσο και την ολοκλήρωση του έργου και λειτουργίας του μετρό. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό θέαμα. Είναι ένα συγκλονιστικό μνημείο, πάνω στο οποίο δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ασκηθεί μια νέου τύπου βαρβαρότητα. Δεν το ευχόμαστε, αλλά φαίνεται ότι ίσως είναι η τελευταία φορά που επισκεφτόμαστε αυτό το μνημείο, αυτόν τον αρχαιολογικό θησαυρό, αυτόν τον πλούτο της Ελλάδας, σε αυτή την αυθεντική και ακέραιη μορφή του που έμεινε 18 ολόκληρους αιώνες. Για να έρθει μια κυβέρνηση σήμερα, να τα σηκώσει, να τα αποσπάσει, να τα καταστρέψει, να τα μεταφέρει αλλού. Μια ανακάλυψη, ένας αρχαιολογικός τόπος, ο οποίος δεν δίνει αξία μόνο στη Θεσσαλονίκη. Δίνει αξία σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Μεγάλοι επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού έχουν ζητήσει από τον κύριο Μητσοτάκη να διατηρηθούν τα μνημεία κατά χώρα. Η μεγάλη καθυστέρηση ολοκλήρωσης του Μετρό Θεσσαλονίκης φέρνει δυσφορία στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία εξαπολύουν βέλη κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή, κατηγορώντας τους για απόφαση αλλαγής του ήδη υλοποιούμενου σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός ήταν να λειτουργούν οι υπόλοιποι σταθμοί από το τέλος του 2020. Ο λόγος για τον οποίο οι Θεσσαλονικείς αυτή τη στιγμή δεν έχουν μετρό σε λειτουργία είναι το γεγονός ότι ξύπνησε μια ωραία πρωία ο κύριος Μητσοτάκης και αγκαζέ με τον κύριο Καραμαλή αλλάξανε τον ήδη υλοποιούμενο σχεδιασμό. Γιατί η κυβέρνηση 2 χρόνια τώρα από το καλοκαίρι του 19 δεν έχει προχωρήσει τους 17 άλλους σταθμούς του έργου. Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει αυτήν που καταστρέφει τα αρχαία, κοστίζει περισσότερο και καθυστερεί το έργο περισσότερο. Περιμένουμε απαντήσεις. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκαν πως θα βρίσκονται στο πλευρό των πολιτών και της κοινωνίας και θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά και επικουρικά στα αιτήματα της επιστημονικής κοινότητας και των ζωντανών δυνάμεων της πόλης που αξιώνουν το σεβασμό στην ιστορική κληρονομιά και την ταχεία υλοποίηση του έργου. Ο Γιάννης Ρουμελιώτης είναι μαζί μου στο στούντιο. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σάκη, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν συμφωνεί με τις αιτιάσεις της πλευράς ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, με οριακή πλειοψηφία, όπως είχε μαθευτεί εδώ και μήνες. Αυτό το 13-12 δηλαδή, και περιμέναμε την καθαρογραφή της απόφασης. Έτσι ακριβώς. Οριακή ήταν η πλειοψηφία, 13 ψήφια εναντί 12. Δόθηκε λοιπόν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το πράσινο φως για την απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης. Και να πούμε ότι απορρίφθηκαν έτσι και οι τρεις προσφυγές που είχαν κατατεθεί κατά της απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού από επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, συλλόγους και μη κυβερνητικές οργανώσεις με τις σχετικές αποφάσεις που είδαμε πριν από λίγο. Η Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου εξέτασε και απέρριψε τα 4 βασικά επιχειρήματα που έθεσαν οι προσφεύγοντες. Ότι δηλαδή η γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβούλου ήταν μεροληπτική, ότι παραβιάζονται το άρθρο 24 του Συντάγματος, διατάξεις διεθνών συμβάσεων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας και ο αρχαιολογικός νόμος, και ότι η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού είναι παράνομη, καθώς δεν αιτιολογείται επαρκώς και ότι παραβιάζεται η αρχή της ασφάλειας δικαίου. Mm-hmm. Τώρα είχαμε και την. Δεν τα δέχτηκε λοιπόν αυτά. Το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά πλειοψηφία, επαναλαμβάνουμε, έτσι, κατά οριακή πλειοψηφία. Οριακή, 13-12. Ναι. Ναι. Να πούμε τώρα και την πρώτη δήλωση μετά την απόφαση αυτή που έκανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Κώστας Καραμαλής, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων: η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αποτελεί την οριστική δικαίωση στην πράξη της πολιτικής μας, που είναι η μόνη που εξασφαλίζει στη Θεσσαλονίκη και μετρό αλλά και αρχαία. Όπως συμφωνούν άλλωστε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Δήμος, η Περιφέρεια, οι παραγωγικές δυνάμεις της πόλης και η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Πλέον δεν κοιτάμε πίσω, λέει ο κύριος Καραμαλής. Δεν χάνουμε άλλο χρόνο, πόρους και ενέργεια με όσους προσπάθησαν αποτυχημένα να διχάσουν την πόλη. Προχωράμε όλοι μαζί για να γίνει πραγματικότητα αυτό το σπουδαίο έργο. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να κάνουν τα αδύνατα δυνατά, ώστε να καλύψουμε όσο γίνεται τον χρόνο που έκλεψαν από τη Θεσσαλονίκη οι προσφυγές, με στόχο να καταφέρουμε να ολοκληρωθεί το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης. Λες να τελειώσουμε από προσφυγές. Ευχαριστώ. Μακάρι να. Ευχαριστώ. Τώρα. Πάμε στην ζέστη, για την ακρίβεια στον καύσωνα και στην σωστή λειτουργία του συστήματος κλιματισμού του αυτοκινήτου, η οποία είναι αναγκαία, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες αφόρητης ζέστης. Η τακτική συντήρησή του βελτιώνει την ποιότητα ζωής μας, προφανώς γιατί ζούμε πολλές ώρες μέσα στο αυτοκίνητο, και τη διαδικασία της οδήγησης. Το κόστος συντήρησης ξεκινά από 40 ευρώ. Οι ιδανικές συνθήκες οδήγησης εξαρτώνται από τη συντήρηση του κλιματισμού, την οποία θα πρέπει να κάνουμε στο αυτοκίνητό μας. Οι περισσότεροι οδηγοί το αφήνουν είτε από αμέλεια είτε από έλλειψη χρημάτων.
Λόγω οικονομικών δυσκολιών πλέον ο κόσμος δεν τα συντηρεί. Έρχεται πλέον μόνο όταν έχει πρόβλημα και το φτιάχνει. Αν δεν χαλάσει το κλιματιστικό, δεν έρχεται. Ενώ ο σωστός ο τρόπος είναι να συντηρούμε το κλιματιστικό μας πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι, αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Με τις συνθήκες αφόρητης ζέστης που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες, αρκετοί είναι οι οδηγοί που καταλήγουν στους ηλεκτρολόγους. Όχι για βλάβη, μόνο για συντήρηση υπολογίζεται είναι από 50 ευρώ μέχρι 80 ευρώ. Το συντηρεί. Αρκεί το κόστος να είναι χαμηλό. Άμα είναι χαμηλό το κόστος, θα το συντηρήσει. Τώρα, αν έχει κάποια βλάβη το αυτοκίνητο, σωλήνες, κομπρεσέρ, το κόστος ανεβαίνει ακριβά και τα αφήνει τα αμάξι χωρίς κλιματισμό. Ο ετήσιος περιοδικός έλεγχος του κλιματισμού στο αυτοκίνητο δεν θα κοστίσει τελικά τόσα πολλά αν οι οδηγοί τηρήσουν την κανονική συντήρηση του συστήματος. Αν δεν συντηρήσουμε τον κλιματισμό, τι προβλήματα δημιουργούν? Στον χρόνο διάρκειας, αν το αφήσουμε το air condition του αυτοκίνητου χωρίς να το κάνουμε σέρβις, το κλιματιστικό, θα χαλάσει το κομπρεσέρ πιο γρήγορα. Θα μείνει χωρίς κλιματισμό τα αμάξι. Δεν κάνει κάποια βλάβη στο αυτοκίνητο, σαν αυτοκίνητο, σαν λειτουργία του αυτοκίνητου. Αν το αυτοκίνητο δεν είναι φορτισμένο σωστά με ψυκτικό υγρό με φρέον, υπερθερμαίνεται ο συμπιεστής και μπορεί να χαλάσει ο συμπιεστής μας και να κινητοποιηθεί μέχρι και το αυτοκίνητο. Και αυτό είναι ο λόγος στο οποίο πρέπει να γίνεται έλεγχο κάθε χρόνο από έναν τεχνικό. Σύμφωνα με τους ηλεκτρολόγους, οι οδηγοί αποφασίζουν τελικά να κάνουν τη συντήρησή τους στην περίπτωση που δεν χρειάζονται αρκετά χρήματα. Σέρβις του κλιματισμού είναι να δούμε το φρέο, τα υγρά του κλιματισμού, το λάδι. Κάνουμε καθαρισμό μέσα για τους μύκητες, φιλτροκαμπίνας, για το χώρο μέσα για να αναπνέει πιο καθαρό αέρα. Και τώρα το σέρβις κάτι άλλο δεν έχει. Πλένουμε τα ψυγεία να έχει καλό απορρόφηση ο ανεμιστήρας. Μια φορά το χρόνο ή ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή θα πρέπει να γίνεται ο καθαρισμός του κλιματιστικού, ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του και η αντικατάσταση του φίλτρου καμπίνας όπου συσσωρεύονται βρωμιές και μικροοργανισμοί. Για πάμε τώρα να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι επιχειρηματίες της εστίασης μετά τις ανακοινώσεις για τις διευκολύνσεις και τα ευεργετήματα στους εμβολιασμένους από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο Μιχάλης Επιτροπίδης είναι μαζί μας, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ του Νομού Θεσσαλονίκης. Κύριε Επιτροπίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μόση, εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να ρωτήσω γιατί είστε στα κάγκελα, γιατί είστε έτσι, νομίζω είναι κοινό μυστικό. Είναι το χειρότερο μέτρο που έχει πάρει μέχρι τώρα από την αρχή της πανδημίας η κυβέρνηση, πέρα από το να μας κλείσουν οριστικά. Θέλω να μου πείτε τι εννοείτε, γιατί το λέτε αυτό. Εμείς υποδεχόμαστε το μέτρο, το να μπορούμε να διαχωρίσουμε τα καταστήματά μας σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους και να είναι προαιρετικό στο να επιλέξει κάποιος να το κάνει αμυγή για εμβολιασμένους. Αλλά δεν δεχόμαστε σε καμιά περίπτωση το μεικτό κατάστημα που θα πρέπει να βάζει και μη εμβολιασμένους να πρέπει να οπωσδήποτε ο πελάτης να κάνει self, rapid test ή μοριακό. Είναι αυτό κάτι το οποίο για ποιο αποκλείει λόγο? Το 65% του πληθυσμού το αποκλείει από την, να επισκεφτεί ένα κατάστημα εστίασης αυτή τη στιγμή. Το ποσοστό αυτό πώς προκύπτει το 65%? Γιατί το 35% έχουν εμβολιαστεί μέχρι τώρα, μέχρι το σήμερα. Α, μιλάτε με τα σημερινά δεδομένα. Με τα σημερινά δεδομένα. Ναι. Θα τώρα μπορούσε... τις δύο εβδομάδες πώς θα πάει, σπάει 40%. Ναι. Θα μπορούσε κάποιος να πει όμως ότι καταστήματα τα οποία ήταν καταδικασμένα και μιλάω για αυτά που δεν έχουν εξωτερικούς χώρους, δεν έχουν περιθώριο να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα εκτός, θα παρέμεναν ουσιαστικά σε λουκέτο. Αυτό το παρακαλάμε και το φωνάζουμε στην κυβέρνηση. Ανοίξτε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πάρει και επιστρεπτές προκαταβολές, δεν έχουν αυτή τη στιγμή να ταΐσουν τις οικογένειές τους. Το μόνο μέτρο στήριξης, οικονομικό μέτρο στήριξης της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή για αυτούς τους ανθρώπους, για το 20% οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια αδιέξοδο, επαγγελματική αδιέξοδο, το μόνο μέτρο οικονομικό που είναι από την κυβέρνηση είναι το ενίκιο. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί και δεν τώρα... έχουν να ταΐσουν την οικογένειά τους. Έρχεται τώρα και λέει με αυτή τη διαδικασία μπορούν να ανοίξουν και αυτοί. Γιατί να μην ανοίξουν? Μπορούν να ανοίξουν βέβαια, γιατί είναι κάτι που το φωνάζαμε συνέχεια. Μπορούν να ανοίξουν, αλλά πώς? Με το 35% του κόσμου το οποίο έχει εμβολιαστεί? Από το καθόλου? Από το καθόλου? Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι βιώσιμη επιχείρηση, γιατί θα τους θεωρούν ανοιχτούς και θα είναι κλειστοί. Το να φέρεις πίσω από τις αναστολές όλο το προσωπικό,
και να δουλεύεις με το 35% της δυναμικής, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι βιώσιμη. Καλύτερα να μην ανοίξει μια επιχείρηση με αυτό το σκεπτικό. Και έχετε κατασταλάξει, μάλλον σας έχουν δώσει πλήρεις οδηγίες από την πλευρά της κυβέρνησης. Και γιατί σας το ρωτάω. Ένα κατάστημα μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα και τον εσωτερικό του και τον εξωτερικό του χώρο. Για τον εξωτερικό χώρο ισχύει ό,τι ισχύει σήμερα που μιλάμε. Ακριβώς. Όπως μάλιστα, δεν αλλάζει τώρα. Κάτι. Δεν αλλάζει κάτι για τους εξωτερικούς. Αφορά οι αλλαγές αφορούν στους εσωτερικούς χώρους. Τους εσωτερικούς. Είτε και για τις μάσκες, είτε και για τους εμβολιασμένους, είτε για τους εργαζόμενους. Mm-hmm. Το οποίο τα προβλήματα είναι τεράστια αυτή τη στιγμή με αυτές τις αποφάσεις που πήρε η κυβέρνηση και πιστεύω ότι θα το πάρει πίσω το μέτρο σε ό,τι αφορά για τα μικρά καταστήματα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το μέτρο αυτό. Λέτε ότι θα πάμε σε κατηγορία μόνο μεικτών. Με ποιο τρόπο όμως. Να σας πω τι γίνεται. Εμείς διεξάγουμε μία έρευνα μέσω Viber αυτή τη στιγμή στα καταστήματα εστίασης νομού Θεσσαλονίκης. Το 88% μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το 88% έχουν επιλέξει να κάνουν τα καταστήματά τους μεικτά. Το 6% να τα κάνουν αμυγοί με εμβολιασμένους, ναι. Και το 6% δεν γνωρίζουν ακόμη. Καταλαβαίνετε, ναι. Ότι η πλειοψηφία θέλει αυτά να είναι, κάνει μεικτά. Είναι άρα. Ποσοστά επί των μελών της, του φορέα σας. Τα μέλη μας είναι πάνω από 1.400. Αυτή, ναι. Τη στιγμή είναι στα 1.040 τα οποία βρίσκονται μέσα στο Viber. Ναι. Δεν έχουν όλοι Viber. Και η ερώτηση ήταν προς τα 1.040 μέλη. Μάλιστα. Και βλέπετε ότι σχεδόν 9 στους 10 λένε μεικτά. Μεικτά. Βέβαια με την προϋπόθεση ότι δεν θα χρειάζεται, το ξαναλέμε, δεν χρειάζεται να κάνει κάποιος μοριακό τεστ ή rapid test. Ναι. Γιατί όπως το καταλαβαίνουμε, κύριε Μόσχη, δεν είναι εφικτό τώρα να βγείτε εσείς με τη γυναίκα σας για να πάνε να πιείτε ένα ποτό. Ναι. Και αν δεν είμαι εμβολιασμένος, να θέλω και καμιά εξενταριά ευρώ για να θα έχω πρέπει να κάνετε PCR. Να δώσετε 20 και 20-40 ευρώ να κάνετε ένα μοριακό τεστ ή ένα rapid test. Να δώσει 40 ευρώ εκεί για να μπορέσετε να έρθετε να πιείτε ένα ποτό στα καταστήματά μας ή να φάτε. Είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Άρα αποκλείουμε το 65% από το να επισκεφτούν την εστίαση πέρα από τον τουρισμό. Όσοι τουρίστες έρθουν και αυτοί κάνουν τον εμβολιασμό για να έρθουν, κάνουν τα rapid test για να έρθουν και είναι για 72 ώρες πιο πριν. Όταν είναι βρίσκονται στην Ελλάδα, θα πρέπει να ξανακάνουν ρεπιτές για να επισκεφτούν ένα κατάστημα εστίασης. Εγώ τις καταλαβαίνω, κύριε Επιτροπίδη, είναι προφανές γιατί μιλάμε για διασκέδαση και το να υπάρχει ταλαιπωρία στη διασκέδαση πάβει να είναι διασκέδαση, ας το πούμε έτσι. Αλλά δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω ποιος άλλος τρόπος θα μπορούσε να υπάρχει για να γλιτώσουμε από την επέλαση της συνδικής μετάλλαξης και να μην ξαναμπλέξουμε το φθινόπωρο. Εγώ, κύριε Μόσχη, είμαι εμβολιασμένος πλήρης εδώ και ένα μήνα. Έχω κάνει και τα δύο τα εμβόλια εδώ και ένα μήνα. Εγώ συνιστώ τους πάντες όσο μπορώ να μπορέσουν να κάνουν το εμβόλιο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μπούμε στην κανονικότητα και να μην έχουμε τίποτα ξανά το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τίποτα προβλήματα και πάμε τίποτα για κλεισίματα. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό. Επομένως, ναι, αλλά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε και τον κόσμο εμείς οι εστιατόρες να εμβολιαστούν. Μπορούμε να προτείνουμε εμείς. Η κυβέρνηση μπορεί με κάποιο τρόπο γιατί να πιέσει την κατάσταση, όχι τους εστιατόρες. Γιατί λέτε ότι σας πετάει τον μπαλάκι η κυβέρνηση? Γιατί όπως βλέπετε μας αναγκάζει εμάς να αναγκάζει τον κόσμο να εμβολιαστεί για να εισέρθει στα καταστήματα εστίασης. Καταλαβαίνετε ότι η καταστροφή για έναν εστιατόρο, έναν που έχει ένα καφέ ή ένα μπαράκι είναι καταστροφή. Αυτό το μέτρο. Θα έχετε πρόβλημα και με τους ελέγχους και εννοώ ποιος θα τους κάνει αυτούς τους ελέγχους. Να σας πω τι γίνεται τώρα με αυτό. Εμείς ό,τι αφορά κατά την είσοδο θα πρέπει να έχουμε να απασχολήσουμε ένα άτομο το οποίο θα κάνει αυτούς τους ελέγχους. Το οποίο αυτό, ένα άτομο το πρωί, ένα άτομο στην απογευματινή βραδινή βάρδια και ένα άτομο το οποίο θα παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορούν να δουλεύουν στα 7, θα δουλεύει για τα ρεπό τους. Επομένως, θέλουμε 3 άτομα για αυτό το πόστο. 3 άτομα με πλήρη απασχόληση μαζί με τα ένσημα είναι γύρω στις 3.000 ευρώ το μήνα. Ναι. Είναι και, ένα και να απευθύνεστε όχι στο 100%.
έχοντας πάρει και όλο το προσωπικό πίσω, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε όχι, το άθλημα που είναι λέω, στη Λάντα, λέω και, δε, και δεν θα απευθύνεστε λόγω των συνθήκων στο 100% των δυνητικών πελατών. Με ποια έννοια? Στο 35-40, πρώτον, δεν είναι όλοι εμβολιασμένοι. Δεύτερον, δύσκολα κάποιος μπαίνει στη διαδικασία να υποβληθεί σε τεστ για να πάει να φάει. Δεν είναι δά και κάτι που δεν μπορείς να ζήσεις. Τίποτα αποκλείονται. Το 65% αποκλείεται από την εστίαση. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος για να φάει. Μόνο παράνομα θα μπορούν να λειτουργήσουν αυτά τα καταστήματα. Και εκεί θα έχουμε τώρα καταστήματα οι οποίοι ο άλλος θέλει να είναι νόμιμος και θα λέει δεν έχετε κάνει, δεν έχετε εμβολιαστεί, δεν έχετε κάνει rapid test. Και οι πειρατές. Και οι υπόλοιποι οι οποίοι θα τους αφήνουν όλους να μπαίνουν μέσα. Οι πειρατές, ναι. Εκτυπώνοντας ένα barcode κατά χιλιάδες που θα κυκλοφορεί στο Facebook από τις επόμενες εβδομάδες, ένα barcode ενός ονόματος θα κυκλοφορεί κατά χιλιάδες. Θα έρχονται στην είσοδο, θα το σκανάρουμε, να. Θα ανάβει το πράσινο φως και περάσετε να φάτε. Επώνυμος δεν θα είναι ο έλεγχος. Εσείς θα λέτε πώς να τον ελέγξω εμένα το QR δεν code να ελέγξουμε, και μου έβγαλε ότι είναι εμβολιασμένος. Εμείς ένα πράσινο φως θα ανάβει ένα OK στο κινητό, στην εφαρμογή. Ναι. Δεν θα μπορούμε να βλέπουμε στοιχεία των ανθρώπων. Mm-hmm. Κάτι τελευταίο, κύριε Επιτροπίδη, κάτι τελευταίο πείτε μου, γιατί θα τα ξαναπούμε σύντομα τώρα με τον ασκό του αιώλου που άνοιξε. Νομίζω θα τα λέμε τακτικά για αυτά τα ζητήματα. Πείτε μου λίγο με το προσωπικό σας τι θα κάνετε. Δεν μιλάω αυτή τη στιγμή στο Μιχάλη Επιτροπίδη, ενώ οι επιχειρηματίες της εστίασης. Τι θα κάνετε με το προσωπικό? Δεν είναι μόνο οι πελάτες οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι 100%, είναι και το προσωπικό σας το οποίο δεν είναι εμβολιασμένο. Εμείς σαν εστίαση νομού Θεσσαλονίκης το φωνάζαμε από τον Ιανουάριο να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή των εμβολιασμών. Το λέγαμε, αν θυμάστε καλά, το λέγαμε και το φωνάζαμε ότι να βρεθούμε μαζί με το επιμελητήριο, κάναμε μια εκστρατεία πάνω σε αυτό, να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή των εμβολιασμών. Κάτι το οποίο δεν το έκανε η κυβέρνηση. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να εμβολιαστούμε, όλοι θέλαμε να εμβολιαστούμε. Τώρα υπάρχουν κάποια άτομα του προσωπικού, είτε γιατί θα μείνουν, θέλουν να μείνουν έγκυες, τα κοπελίτσες, είτε γιατί είναι εγκυμονούσες, είτε γιατί κάποιος τον έχει συστήσει ο γιατρός του να μην εμβολιαστεί. Για τον ΑΒ λόγο, από τη στιγμή που δεν είναι υποχρεωτικό. Εντάξει, κάποιοι φοβούνται, κάποιοι έχουν κάποια προσωπικό. Ζητήματα υγείας. Και δεν μπορούμε να επιβάλλουμε και οι αρνητές. Το προσωπικό. Να. Έχουμε μια συνεργασία πολλών ετών. Δεν θα απολύσουμε τους συνεργάτες μας, γιατί οι συνεργάτες μας, η οικογένειά μας είναι το προσωπικό μας, να τους απολύσουμε αυτήν τη δύσκολη περίοδο. Μάλιστα. Κύριε Επιτροπίδη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά. Καλή δουλειά. Καλησπέρα μου. Ένας σημαντικός αριθμός αυτοκινήτων κυκλοφορούν στους δρόμους με παλιά και φθαρμένα ελαστικά, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους επιβαίνοντες όσο και τους διερχόμενους. Σύμφωνα με έρευνες, το 20% των ελαστικών που κυκλοφορούν σήμερα στους δρόμους είναι φθαρμένα. Αυτοκίνητα κυκλοφορούν με φθαρμένα ελαστικά και αποτελούν κινητές βόμβες στο οδικό δίκτυο της χώρας. Σύμφωνα με έρευνες, το 20% των ελαστικών που κυκλοφορούν στον δρόμο είναι φθαρμένα. Ναι, το οποίο δεν είναι πλέον λάστιχο. Είναι 11 χρονών. Άμα δεις εδώ πέρα την ημερομηνία του, είναι 14η εβδομάδα του 2010. Δηλαδή έχει κλείσει 11 χρόνια. Και αυτά αλλάχτηκαν προχθές. Έχει καταξεραθεί αυτό το λάστιχο. Αυτό εδώ, αν το βάλεις στο στεγνό να πατήσει ένα φρένο σε σχέση με το καινούριο αντίστοιχο. Έχει τουλάχιστον γύρω στα 6 μέτρα διαφορά στο στεγνό και δεν μιλάω για το βρεγμένο. Αλλάζουν τελείως τα πράγματα εκεί πέρα τα δεδομένα. Τα φθαρμένα ελαστικά είναι από τις πλέον συνήθεις αιτίες τροχαίων ατυχημάτων, αφού το ανεπαρκές βάθος πέλματος έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της απόστασης φρεναρίσματος. Η χαμηλή πίεση προκαλεί προβλήματα στο χειρισμό του αυτοκινήτου. Το θέμα το μεγάλο είναι ότι πρέπει όταν πάμε σε ένα μαγαζί και το πιστευόμαστε, έτσι. Αυτό που μας λέει, αυτό να μπορέσουμε να κάνουμε. Γιατί όταν λέμε ότι ένα λάστιχο, ας πούμε, είναι 3 χρόνια, 40.000 χιλιόμετρα και θέλει αλλαγή, και εμείς το τραβάμε και φτάνουμε τα 5, τα 6, τα 7, τα 10 χρόνια, σε μια περίπτωση που θα χρειαστεί ένα φρενάρισμα ή μια απότομη αλλαγή λωρίδας, δεν θα το έχουμε. Ήρθε η ώρα, τους έπιασαν τα 40.000 χιλιόμετρα. Εδώ τα είχα αλλάξει και τα λάστιχα. Γιατί όταν τον πήρα το αμάξι μεταχειρισμένο, είχα κατευθείαν και άλλαξε τα λάστιχα. Που είχε από τον έμπορο. Και είναι το μόνο σημείο επαφής με τον δρόμο. Δεν υπάρχει άλλο στα μάξι. Οπότε τα λάστιχα είναι το α και το ω για τα μάξι. Η βασική αιτία για την οποία κόβονται τα αυτοκίνητα που περνούν τεχνικό έλεγχο είναι τα φθαρμένα ελαστικά. Το θέμα είναι ότι ο Έλληνας φοβάται να επενδύσει τα λεφτά του πάνω στα λάστιχα. Νομίζω ότι άμα κάνει ένα σέρβις καλό ή άμα φτιάξει τις λαμαρίνες του τριγύρω, είναι ασφαλής. Τα λάστιχα είναι το τελευταίο που θα κοιτάξει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Επικίνδυνα είναι τα λάστιχα όταν έχουν κάποια χρόνια επάνω τους
τα οποία έχουν εξεραθεί και έχουν ανοίξει. Και επίσης επικίνδυνα είναι και τα φθαρμένα ελαστικά. Δηλαδή τα ελαστικά αυτά βλέπετε έχουν φαγωθεί. Ήταν για άλλαγμα. Ήρθε ο κύριος, ορίστε, τα άλλαξε. Δεν δίστασε να τα αλλάξει δηλαδή. Τώρα το λάστιχο είναι το νούμερο ένα στο αυτοκίνητο από επικίνδυνοτητα. Όλοι είμαστε σφιγμένοι. Όλοι κοιτάμε να πάρουμε μια καλύτερη τιμή κτλ. Αλλά σε γενικές γραμμές, ειδικά οι νεότεροι οδηγοί θεωρούν σχεδόν τα έχουν σταματήσει τα μπαζάρια. Οι εποχές που οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ξόδευαν πολλά χρήματα για την αγορά των ελαστικών τους ανοίγουν πια στο μακρινό παρελθόν. Οι περισσότεροι στρέφονται στα φθηνά ελαστικά επειδή τα χρήματα που έχουν να διαθέσουν δεν επαρκούν για την αγορά ακριβότερων και ποιοτικά καλύτερων ελαστικών που παρέχουν τη μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Η κλειστή περιφερειακή προκάλεσε κυκλοφοριακό έμφραγμα το απόγευμα σε Μουδανιών, Καραμαλή, Βούλγαρη και σε όλες τις παρακείμενες οδούς. Το κυκλοφοριακό έμφραγμα, οι πληροφορίες μας λένε ότι συνεχίζεται αυτή την ώρα. Λίγο μετά τις 6, η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης, στο ανατολικό της τμήμα, παραδόθηκε στα χέρια του συνεργείου της ταινίας The Enforcer, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Αντώνιο Μπαντέρας. Η περιφερειακή θα μείνει βάση προγραμματισμού κλειστή μέχρι τα ξημερώματα από τον K12 και K13, στην είσοδο δηλαδή από Μουδανιών ή από τον Φίνικα στην Καλαμαριά, μέχρι και την έξοδο για Πανόραμα, στο ρεύμα με κατεύθυνση δυτικά. Η επόμενη μέρα κυκλοφοριακών παρεμβάσεων λόγω των γυρισμάτων της ταινίας είναι το Σάββατο που μας έρχεται, 3 Ιουλίου, και θα αφορά στην οδό Εθνικής Αμήνης στο κέντρο. Αλλάζουμε θέμα. Σχεδόν 2 μήνες πέρασαν από το άνοιγμα της αγοράς μετά την πολύμηνη καραντίνα και οι καταστηματάρχες στα μαγαζιά των αμπελοκήπων δηλώνουν πως τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα για εκείνους αφού ο τζίρος τους έχει πάρει την κατιούσα. Όπως λένε, οι καταναλωτές προτιμούν να αγοράζουν τα άκρως απαραίτητα και να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, καθώς το πορτοφόλι των περισσότερων είναι άδειο. Σε δύσκολη κατάσταση βρίσκονται οι καταστηματάρχες στην αγορά των αμπελοκήπων, καθώς βλέπουν την κίνηση στα μαγαζιά τους να μην είναι αυτή που θα περίμεναν σχεδόν 2 μήνες μετά την πολύμηνη καραντίνα. Δεν είναι πάρα πολύ καλά, δεν είναι καθόλου καλά. Η αγορά μας είναι πάρα πολύ πεσμένη ως καθόλου. Ό,τι μας λείπει παίρνουμε, παιδιά, δεν παίρνουμε τίποτα πανίσιο. Όπως λένε, τα μηνύματα που πήραν το πρώτο δεκαήμερο ήταν άκρως ενθαρρυντικά, αφού αρκετοί πελάτες έκαναν τα ψώνια τους γεμίζοντάς τους με αισιοδοξία. Ωστόσο, η συνέχεια ήταν διαφορετική και ίσως απογοητευτική για αυτούς. Όχι τόσο καλά, όχι όσο περιμένουμε. Για τη μείωση μιλάμε, κύριε. Τώρα δεν κοίταξα, αλλά υπάρχει μείωση. Υπάρχει μείωση. Αρκετή. Ο κόσμος δεν ψωνίζει και τόσο πολύ, αλλά δεν πάμε να κινείται. Από τότε που δώσαν να πούμε, την ελευθερία στον κόσμο, ψωνίζουμε. Βγαίνουν οι κάτοικοι. Δεν κάθονται μέσα στο σπίτι τους. Η πλειοψηφία του κόσμου, όπως επισημαίνουν, προτιμάει να κάνει την βόλτα του, όχι όμως να αγοράζει από τα καταστήματά τους. Με αποτέλεσμα η δουλειά τους να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και ο τζίρος τους να μειώνεται δραματικά. Τίποτα. Ωραία, καμία πάτη. Σχέση. Ένα... Πόσο μείωση μπορεί να πούμε. 60%. 70%. Γενικά έχει μειωθεί αρκετά η κίνηση σε όλη την αγορά. Πιο πολλοί άνθρωποι πιστεύω πηγαίνουν να πίνουν τον καφέ τους ή να φάνε κάπου σε κάποιο εστιατόριο παρά να ψωνίσουν. Δηλαδή κάπου έχει φτάσει σε ένα κατακαιρματισμό όλο αυτό. Ο κόσμος είχε ανάγκη να ψωνίσει, βγήκε να ψωνίσει. Δηλαδή σε σχέση με την προ-κορονοϊού εποχή, είστε καλύτερα ή χειρότερα από πλευράς τζίρους? Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να συγκριθεί, γιατί είχαμε πολύ κενό κλειστό κατάστημα αυτό. Οι καταστηματάρχες τονίζουν πως το μεγάλο πρόβλημα του καταναλωτικού κοινού είναι η τεράστια ανασφάλεια που έχει και η αβεβαιότητα για το αύριο λόγω της οικονομικής δυσπραγίας. Έτσι, οι πελάτες αφήνουν στην άκρη τις αγορές, δίνοντας προτεραιότητα στην πληρωμή των λογαριασμών για να τα φέρουν βόλτα. Χρήματα δεν έχει, τι να φοβάται. Χρήματα δεν έχει ο κόσμος, τι να φοβάται. Ο άλλος αν έπαιρνε χι μισθό και έμεινε τώρα με τα 534, πού να τα πρωτώ. Έτσι, το ρεύμα να το πληρώσει, το τηλέφωνο να το πληρώσει, όλα θα τα πληρώσει. Δεν μπορεί και στο τέλος θα του μείνει τίποτα. Φοβάται. Όχι τον κορονοϊό. Φοβάται τις εξελίξεις, το οικονομικό, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και όταν όλοι είναι σε αναστολή και τα χρήματα είναι ακόμα πιο κάτω, ποιος θα βγει στην αγορά? Τώρα, αυτό που περιμένουν οι επαγγελματίες στην αγορά των αμπελοκήπων είναι κατά την καλοκαιρινή περίοδο και με την έλευση των τουριστών να έχουν την κίνηση που προσμένουν ώστε να γεμίσουν μετά από πολύ καιρό τα ταμεία τους. Ακόμα και πιάτο από σερβίτσιο ανέσυραν από τον βυθό οι εθελοντές της ομάδας Beach Cleaning κατά τον καθαρισμό του θερμαϊκού. 4 δίτες της ομάδας βούτυξαν νωρίς το πρωί στον κόλπο της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λευκού Πύργου, με σκοπό να ανασύρουν όσο το δυνατόν περισσότερα απορρίμματα από το βυθό της θάλασσας.
Δεκάδες αντικείμενα ξέθαψαν οι εθελοντές της ομάδας Beach Cleaning κατά τη διάρκεια του νέου καθαρισμού που πραγματοποίησαν στον θερμαϊκό κόλπο. Οι δείτες έμειναν έκπληκτοι με τα σκουπίδια και τα αντικείμενα που περισυνέλεξαν. Ένα καρότσι από σούπερ μάρκετ, ηλεκτρικό πατίνι, ελαστικά, καρέκλα, προστατευτικά και κλειδώματα, σουγιά, φρεάτια, μπαταρία αυτοκινήτου, ακόμη και ένα πιάτο από σερβίτσιο ανασύρθηκαν από τις συντονισμένες προσπάθειες των εθελοντών. Ο εθελοντικός υποθαλάσσιος καθαρισμός πραγματοποιήθηκε κατά μήκος της παραλιακής από 16 εθελοντές από την ομάδα Beach Cleaning. Τέσσερις δίτες βούτυξαν και συγκέντρωσαν όσα περισσότερα σκουπίδια μπορούσαν από τις 7.30 μέχρι και τις 9 το πρωί. Οδοφράγματα, ελαστικά σκουπίδια, μπουκάλια και ένα πατίνι ήταν μερικά μόνο από τα ευρήματα της ομάδας. Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε όλη τη χώρα ονομάζεται Καθάριση σε Βάθος και στο πλαίσιο του έχουν οργανωθεί 24 δράσεις σε όλη τη χώρα για το 2021. Οι εθελοντές ήδη καθάρισαν σημεία στη Ρόδο, τον Βόλο, την Ιγουμενίτσα και στην Αττική. Αχινή, καβούρια, μύδια και σφουγγάρια που ανασύρθηκαν μαζί με τα αντικείμενα επιλέχθηκαν προσεκτικά και επέστρεψαν στο βυθό σύμφωνα με τους εθελοντές. Μάλιστα. Ξεκίνησε από προχθές Δευτέρα, 28 Ιουνίου, η λειτουργία του Κέντρου Ιστορικής Πληροφόρησης για τη μάχη και το ολοκαύτωμα των βασιλικών. Πρόκειται για μια ενημερωτική έκθεση, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Βασιλικά 200 χρόνια. Στο Κέντρο Ιστορικής Πληροφόρησης, όπως ονομάζεται, ο επισκέπτης μπορεί να πληροφορηθεί για την ιστορία της μάχης και του ολοκαυτώματος των βασιλικών τον Ιούνιο του 1821, να δει από κοντά το πραγματικό λάβαρο της Επανάστασης, το οποίο ύφαναν οι γυναίκες των βασιλικών, καθώς και καλλιτεχνικές δημιουργίες εμπνευσμένες από το ιστορικό γεγονός. Η εκπομπή αυτοδιοικητικά μπήκε στο χώρο με τη βοήθεια της ζωντανής σύνδεσης, όπως θα δείτε στο επόμενο θέμα. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο αρχιτεκτονικά και μεγάλο κτίριο, το Δημαρχείο των Βασιλικών, το πρώην Δημαρχείο των Βασιλικών. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο ισόγειο, στην ισόγεια αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και έχουμε πάρει την απόφαση η Κοινότητα Βασιλικών, ο Δήμος Θέρμης και η Οργανωτική Επιτροπή του Προγράμματος Βασιλικά 200 χρόνια να διαμορφώσουμε αυτήν εδώ την αίθουσα ως κέντρο ιστορικής πληροφόρησης, ώστε από σήμερα 6 ώρα το απόγευμα μέχρι 9 και κάθε μέρα για πολλούς μήνες αρχής γενομένης από σήμερα, θα έχουν το δικαίωμα οι επισκέπτες να έρχονται και πάρα πολύ λειτουργικά, πρακτικά, γρήγορα και με ασφάλεια πάνω απ' όλα, θα μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να εμπλουτίζουν τις ιστορικές τους γνώσεις και να αντλούν ιστορικές πληροφορίες για τη μάχη των βασιλικών, το ολοκαύτωμα των βασιλικών. Πώς αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες, κύριε Καρακώτα, στα ταμπλόιτ που βλέπουμε που έχουν αναρτηθεί μέσα στο χώρο, έτσι τις δίνετε? Ακριβώς. Υπάρχουν κάποια πολύ ωραία σύγχρονα εικονογραφημένα banners με αναγραφόμενες πληροφορίες και με εικόνες. Οπότε ο επισκέπτης όταν μπαίνει μέσα στην αίθουσα, περιμετρικά γυρίζει άκρη-άκρη σε όλη την αίθουσα και μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να κάνει μια ιστορική αναδρομή και να μάθει για την ιστορία του τόπου. Έχουμε το λάβαρο σε αυτό το σημείο πίσω που σας δείχνω, το οποίο έχει υφανθεί από τις εντόπιες κυρίες, γυναίκες των βασιλικών σε αργαλείο παραδοσιακό. Έχουμε επίσης ένα πολύ ωραίο πίνακα ζωγραφικής του Ντελακρουά. Αυτό το σημείο δείχνει την Ελλάδα, η οποία φαίνεται ότι είναι ατιμασμένη, σαν βιασμένη να το λέγαμε, ότι την έχει ενοχλήσει ο εισβολέας, ο εχθρός, ο Τούρκος, η οποία όμως ζωντανεύει και σηκώνεται με αισιοδοξία, βρίσκει το βηματισμό της και προχωράει προς το μέλλον. Δηλαδή αντιπροσωπεύει την αναγεννημένη Ελλάδα εδώ. Είναι του Ντελακρουά, του Γάλλου φιλέλληνα ζωγράφου. Το έχει φιλοτεχνήσει μια εντόπια κυρία εδώ, η οποία αγαπάει τον τόπο και αγαπάει την τέχνη. Πάμε στα παράδοξα τώρα. Χρυσές δουλειές κάνουν επιτίδη, οι οποίοι τις τελευταίες μέρες ρημάζουν την περιοχή της Χαριλάου, κλέβοντας από τις εξώπορτες των πολυκατοικιών τα πόμολα. Ο λόγος γνωστός. Να πουλήσουν τον μπρούτζο, τον χαλκό ή το αλουμίνιο και να βγάλουν μεροκάματο, τη στιγμή που οι κάτοικοι της περιοχής έχουν κυριολεκτικά αγανακτήσει, βλέποντας τις περιουσίες τους να κινδυνεύουν από τη δράση των αρπακτικών. Προτιμούν τα συγκεκριμένα ήδη. Ναι, γιατί αυτά είναι μπρούτζινα. Γιατί αυτά είναι μπρούτζινα. Ξέρω, το καταλαβαίνω. Πιάστε το, αλλά το πιάστε και στο χέρι σας, είναι πολύ πιο βαρύ από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, οι επιτίδη έχουν πάει τη δράση τους σε άλλο επίπεδο και έχουν αναγάγει την κλεψιά παντός είδους σε επιστήμη.
Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα Σπύρα έχει βάλει στο μάτι άκουσον άκουσον τα πόμολα από πολυκατοικίες στην περιοχή Χαριλάου. Δεν είναι άσχετοι οι άνθρωποι, είναι και σχετικοί. Βέβαια, στη δουλειά του είναι το κλέψι. Ούτε ξέρουν ποιο να πάρουν. Μέσα σε δύο μόλις ημέρες, οι άγνωστοι έχουν αφαιρέσει με ταχυδακτηλουργικό τρόπο από τις εξώπορτες των πολυκατοικιών πλήθος από πόμολα. Η περιοχή γύρω από την κεντρική οδό Μαρασλή έχει γίνει στόχος της οργανωμένης πείρας, ενώ περιστατικά κλοπών έχουν αναφερθεί στις οδούς Αδριανουπόλεως, Αλκμίνης και Αμφιτρίτης. Τουλάχιστον 9 περιπτώσεις εδώ στη γειτονιά. Και όλες το ίδιο βράδυ. Άρα είναι κάτι που γίνεται οργανωμένα. Ναι. Μια συγκεκριμένη σπήρα. Έτσι, είναι εσκεμμένο. Παίρνουν τον μπρούτζο. Ο μπρούτζος είναι πολύ ακριβώς αυτή τη στιγμή. Και ό,τι τους γυαλίζει στο μάτι, το παίρνουν. Ο λόγος που οι επιτίδιοι αφαιρούν από τις εξώπορτες των πολυκατοικιών τα πόμολα είναι για να πουλήσουν τον πολύτιμο για αυτούς μπρούτζο, τον χαλκό, το αλουμίνιο ή το σίδηρο και να βγάλουν κέρδος. Αν και το παράδοξο είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν δίστασαν να πάρουν ακόμη και πλαστικά πόμολα. Κλέψανε πόμολα από πάρα πολλές οικοδομές. Και πόμολα όχι αξίας. Όχι κάποια δηλαδή που ήταν μπρούτζινα πιθανότητα για να τα πουλήσουν. Και άλλα και πλαστικά. Πρέπει να είναι κλέφτες που παίρνουν τα μπρούτζινα τα πόμολα από τις εξώθυρες. Πανελλημένα έρχονται εδώ και μου ζητάνε και του πουλάω τα χερούλια. Και δίπλα ακριβώς και στην οικοδομή δίπλα το πήρανε και πιο πάνω και όλη η γειτονιά δηλαδή. Όπως θα δείτε και εσείς, στο σημείο αυτό έγινε η παραβίαση της πόρτας. Οι δράστες εισήλθαν στην είσοδο της πολυκατοικίας και κατάφεραν να αφαιρέσουν το πόμολο. Αφού υπάρχουν τόσοι διαρρήκτες κλέφτες. Ή αυτοί που μαζεύουν σίδερα για τέτοια. Και τι πρέπει να κάνουμε. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι ιδιαίτερα αναστατωμένοι αλλά και αγανακτισμένοι, αφού, όπως λένε, το φαινόμενο έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα. Με αποτέλεσμα να έχουν πρόβλημα στο πώς θα εισέλθουν και θα εξέλθουν από τις πολυκατοικίες, ενώ πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να υπάρξει κάποια επίθεση και στις οικίες τους. Και τώρα στη θάλασσα, ανάσες δροσιά στις παραλίες της Χαλκιδικής αναζητούν πολλοί Θεσσαλονικείς, με την Καλυθέα να αποτελεί βασικό προορισμό για αρκετούς από αυτούς. Μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν το μπάνιο τους, τον καφέ ή το φαγητό τους, με τους καταστηματάρχες να τονίζουν πως η τουριστική κίνηση θα αυξηθεί από τις 10 Ιουλίου, οπότε και αναμένεται ο μεγάλος όγκος ξένων επισκεπτών. Ο καύσωνας δεν λέει να μας αποχαιρετήσει και ο υδράργυρος είναι καθημερινά στα ύψη. Η ζέστη στην πόλη ανυπόφορη. Οπότε, τι καλύτερο για τους Θεσσαλονικείς να επισκεφτούν τις παραλίες της Χαλκιδικής για ανάσες δροσιάς, μπανάκι, βουτιές, καφέ και φαγητό, μακριά από τους τρελούς ρυθμούς της συμπρωτεύουσας. Το διασκεδάζουμε, φίλε μου. Ο κόσμος χρειάζεται λίγο ξεκούραση, λίγο διασκέδαση. Έτσι τη βρήκαμε κι εμείς λίγο ελεύθερο χρόνο και ήρθαμε σήμερα να πιούμε το καφεδάκι μας, τη βουτιά μας. Καλυθέα, ολέ, γουστάρουμε. Επειδή η Θεσσαλονίκη δεν αντέχεται τώρα. Είναι καλύτερα να είμαστε εδώ παρά στη Θεσσαλονίκη. Πολύ απλά. Αν μπορούμε να είμαστε. Πάρα πολύ ωραία περνάμε. Κόσμο έχει πολύ. Ευχαριστημένοι. Ζέστη έχει. Όλα τέλεια. Η παραλία της Καλυθέας αποτελεί κάθε χρόνο ιδανικό προορισμό για μικρούς και μεγάλους. Άλλοι για διακοπές, κάποιοι για μονοήμερη απόδραση, ορισμένοι για Σαββατοκύριακο, αρκετοί αμέσως μετά τη δουλειά πηγαίνουν για να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης και ξενιασιάς. Ηρεμία, χαλάρωση. Ό,τι χρειαζόμαστε. Όχι, είμαστε δεύτερη μέρα. Όχι. Θα φύγουμε το απόγευμα. Μετά από τη δουλειά είναι ό,τι πρέπει εδώ πέρα. Παιδιά, πραγματικά θα δουλεύω κι εγώ. Εσείς δεν βλέπω να βουτάτε. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Τώρα ευτυχώς θα αλλάξει και αυτό με το ωράριο, θα είμαστε πιο άνετα. Εδώ επιλέγετε την περιοχή κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, ναι. Βέβαια, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα τώρα με τις αποστάσεις και με όλα αυτά που γίνονται. Όπως λένε, ο κόσμος το περίμενε πώς και πώς να ξεφύγει από την πολύμινη καραντίνα λόγω του κορονοϊού και η επίσκεψη στις παραλίες της Χαλκιδικής για μπάνιο και δροσιά ήταν κάτι παραπάνω από αναγκαία. Ωστόσο, η κατάσταση σε σχέση με άλλες χρονιές είναι διαφοροποιημένη, καθώς στηρούνται στο ακέραιο τα μέτρα προστασίας με τις απαραίτητες αποστάσεις. Επέστρεψε, αλλά πάλι με τα μέτρα που πρέπει. Τηρεί τα πάντα, δεν αλλάζει κάτι. Προσέχει την υγεία του αυτό. Δεν έχει κάτι. Πώς περνάς εδώ? Ωραία, μόνο που είσαι στη θάλασσα και χαλαρώνεις, δεν έχεις υποχρεώσεις. Δεν σε νοιάζει κάτι άλλο. Τα μέτρα τηρούνται βάσει νόμου όπως είναι, κανονικά. Με απόσταση, μάσκες, εξαιρετικό μέρος εδώ, καλός κόσμος. Νιώθουμε ασφαλείς, αλλά έχουν γίνει όλα με βάση
τον κορονοϊό όλο το σύστημα και αυτό είναι λίγο κάπως για μας τους νέους. Οι καταστηματάρχες στην Καλλιθέα βλέπουν δειλά-δειλά την κίνηση να αυξάνεται στην περιοχή, όμως δεν μπορούν να αισθάνονται μέχρι στιγμής απόλυτα ικανοποιημένοι. Βλέπετε, ελαιομέτρων, δεν μπορούν να υποδεχθούν τόσο στις παραλίες όσο και στα καφέ ή τις ταβέρνες τους, τους πελάτες που θα επιθυμούσαν. Ενώ, ας πούμε, είχε μια δυναμική 100 στα πλώστρες, τώρα έχει 50 σε κάθε επιχείρηση. Επομένως, εδώ πέρα περιμένουν ουρά και όλοι με ραντεβού για να κάνουν μπάνιο. Είναι λίγο πρωτόγνωρο αυτό. Δημιουργείται ένα θέμα ότι τηρούνται οι αποστάσεις. Τηρούνται οι αποστάσεις, όλες οι επιχειρήσεις το κάνουν αυτό. Ούτως ή άλλως αυτές είναι οι οδηγίες, αλλά από την άλλη μεριά, όταν θέλουν να κάνουν όλοι Σαββατοκύριακο μπάνιο και έρχονται όλοι στην θάλασσα και τους λες περίμενε στην αναμονή, τα πράγματα δυσκολεύουν. Εδώ και οι ξαπλώστρες μας, από ό,τι βλέπετε, έχουν τα κατάλληλα μέτρα. Κοιτάμε πάρα πολύ και το εστιατόριό μας, γιατί εκεί πρέπει να τηρηθούν τα περισσότερα μέτρα, ρε παιδί μου. Έχεις σε περισσότερο επαφή με τον πελάτη, οι σερβιτόροι και τα παιδιά που είναι πάνω. Αυτό που τονίζουν είναι πως η κίνηση αναμένεται να ενταθεί το επόμενο δεκαήμερο, οπότε και επίκειται η άφιξη μεγάλου αριθμού ξένων τουριστών στην περιοχή, που θα τονώσει σημαντικά τον τζίρο τους. Ακολουθεί σε λίγο, όπως κάθε βράδυ, ο Γιώργος Φακής με αθλητικές ειδήσεις. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ σε αυτό το σημείο που μείνετε μαζί μας και σήμερα το βράδυ και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9.